Πάμε στο Skype. Μας περιμένει ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου, με τον οποίο θα κάνουμε μια συζήτηση για το... Χαμογελάει. Μας άκουσε προηγουμένως. Έλα, πέ, όχι. Θέλω ακριβώς τώρα να μου πεις αυτό που σκέφτεσαι. Είμαι ο πριν τον κάποιο άλλο. Γεια σου, Νεκτάριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σου πω, ένα αφοπλιστικός ώρες-ώρες. Ναι, ναι. Αν έλεγα Λευτέρης Ελευθερίου, δεν θα χαμογελούσατε, δεν θα γελούσατε. Ενώ τώρα το έχω κάνει πιο ωραίο. Ενώ ο Νεκτάριος θα ήταν πολύ πιο σοβαρός. Θα ήταν σοβαρός. Ναι. Θα ήταν σοβαρός. Ναι. Λοιπόν, Νεκτάριε, πες μας. Όχι, να ξεκινήσω με μια ερώτηση. Να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση. Πόσο σοβαρό είναι το προβάδισμα του ΑΠΟΕΛ μετά το 1-1 για το δεύτερο εισιτήριο στο Champions League? Σοβαρό θα ήταν αν έπαιρνε την νίκη. Εκεί θα ήταν το σημαντικότερο και ελπίζω να μην επαναληφθεί ότι έγινε όταν με την ΑΕΚ πρέπει να πάρει ένα σημαντικό. Είναι στον πόντο τώρα με την ΑΕΚ. Ναι, ναι, αυτό λέω. 52-51. Αν παίζε με την ΑΕΚ και μετά ακολουθήσει ο Απόλλωνας, ήταν η ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ να νομίζω να δώσει ένα σημαντικό, να πάρει ένα προβάδισμα και δώσει ένα σημαντικό χαστούκι στον Απόλλωνα. Δεν το κατάφερε και πήγε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και αν και έκανε ένα καλό παιχνίδι δεν τα κατάφερε. Τώρα ήρθε να παίξει ένα παιχνίδι στο ΓΑΣΥΠΗ για να πάρει το τρίποντο και να καθαρίσει το θέμα της πρόκρισης του Champions League. Δεν ήρθε το αποτέλεσμα και πρέπει να πάει πάλι σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας να κάνει μια νίκη για να πάρει το εισιτήριο. Αυτό εννοώ ότι ίσως να μην, ελπίζω να μην χρειαστεί να γίνει το ίδιο. Οπότε ήταν μια ευκαιρία και πάλι για το ΑΠΟΕΛ να καθαρίσει με το θέμα της πρόκρισης. Το προβάδισμα είναι εκεί. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι τόσο σοβαρό γιατί είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Εννοείται ότι και η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει για να καταφέρει να περάσει πάνω από το ΑΠΟΕΛ. Αλλά δεν έχει τα πράγματα στα χέρια του. Πιστεύω που δεν τα έχει στα χέρια του. Είναι λίγο... Ναι. Παίζει ρόλο, Νεκτάρη, ότι τα τελευταία παιχνίδια και για την ΑΕΚ και για το ΑΠΟΕΛ και για την ανόρθωση όμως, γιατί είναι και η ανόρθωση μέσα στο κόλπο. Ναι, 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 με συνδυασμό. Για τη δεύτερη θέση, ναι. Η μεν ανόρθωση παίζει εντός έδρας με τον Άρη. Φαινομενικά έχει ένα πλεονέκτημα. Με κίνητρο ο Άρης, ενώ οι με άλλοι κίνητρο δύο και ο Άρης για, το, είναι ναι, για την κίνητρο. Ευρώπη. Ναι, σωστά. Ενώ η ΑΕΚ θα παίξει τελευταίο παιχνίδι με τον Απόλλωνα που έχει πάρει το πρωτάθλημα. Θα σκέφτεται πιθανόν τη Φιέστα, ακριβώς, θα τελειώσει το μάτς. Ενώ το ΑΠΟΕΛ θα πάει να αντιμετωπίσει την ΠΑΦΟ και αυτή χωρίς κίνητρο αδιάφορη. Ουσιαστικά. Αδιάφορη σε ένα παιχνίδι που για την ΠΑΦΟ... Αυτό δεν είναι πλεονέκτημα για τον ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριε. Θα παίξει ένα διάφορο αντίπαλο. Καλή ομάδα, δεν λέω. Σχετικά είναι πλεονέκτημα να μην λέμε τα πράγματα με το όνομα. Όταν πας να παίξεις μια ομάδα χωρίς κίνητρο και εσύ έχεις ένα σοβαρό κίνητρο όπως είναι αυτό της Ευρώπης, που ή σώζει τη χρονιά ή τη διαλύει τη χρονιά. Εννοείται ότι είναι πολύ πιο μεγάλο το κίνητρο του ΑΠΟΕΛ και είναι ένα πλεονέκτημα. Από την άλλη, κανένας ποτέ δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι μια ομάδα χωρίς κίνητρο δεν θα μπει μέσα χωρίς κανένα. Ναι, σωστά. Και από το πουθενά να στραβώσει ένα παιχνίδι που θεωρείς ότι σχετικά έχει το πλεονέκτημα. Είναι ποδόσφαιρο, πολλά μπορούν να συμβούν και πρέπει να ρίξεις πολλές παραμέτρους γιατί είναι ένας αγώνας ολόκληρη χρονιά. Γι' αυτό με πάντα τις άποψεις ότι στο ποδόσφαιρο πρέπει να παίρνεις αυτό που έχεις μπροστά σου, την πρώτη ευκαιρία που βρίσκεις πρέπει να την παίρνεις και να μην περιμένεις την επόμενη γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να πάνε τα πράγματα. Νεκτάρια, κάναμε πολλές φορές την κουβέντα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, η δεύτερη θέση σώζει τη χρονιά. Με τη δεύτερη θέση ο ΑΠΟΕΛ σώζει τη χρονιά. Με την τρίτη ή την τέταρτη σώζει τη χρονιά. Καταρχήν, δεν για τη δεύτερη δεν είμαστε, βέβαια, γιατί ξέρει κανένας, οι άνθρωποι που είναι μέσα στην ομάδα ξέρουν τα πράγματα όπως είναι, αλλά σίγουρα με την πορεία που έχει τους τελευταίους μήνες στο ΑΠΟΕΛ, δικαιούται θεωρώ να πάρει την δεύτερη θέση. Η εικόνα του ήταν πάρα πολύ καλή και έδειξε ότι δίκαια διεκδικούσε το πρωτάθλημα με τον Απόλλωνα. Οπότε τουλάχιστον από άποψης του πρεστής και του τι έκανε σε όλη τη χρονιά οφείλει να πάρει την δεύτερη θέση. Τώρα αν τη σώζει οικονομικά ή αν τη σώζει... Όχι, για γόητρο, για γόητρο, όχι το οικονομικό. Το γόητρο νομίζω ότι το οφείλει στον εαυτό του Απόελ μετά από την τόσο μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει. Το οφείλουν ήδη οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής στον εαυτό τους να σώσουν
από πλευρά Γοήτρου τη χρονιά μέσα από αυτόν τον αγώνα. Θέλω να σου κάνω μια διαφορετική ερώτηση, την τελευταία στην συνομιλία μας. Είσαι επιθετικός, ήσουν μάλλον επιθετικός. Ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασες, είχες μάλλον και τα πάνω σου και τα κάτω σου στην ποδοσφαιρική σου καριέρα. Αυτή την ώρα βλέπουμε τον Λοΐζο της Ομόνιας να κάνει τη δική του έκρηξη. Βλέπουμε τον Λοΐζο μετά από μια παρατεταμένη μέτρια παρουσία τώρα στα τελευταία παιχνίδια να ξαναθυμίζει τον Λοΐζου της περσινής περίοδου. Θέλω την άποψή σου για τον μικρό, γιατί έχεις περάσει λίγο πολύ τα ίδια. Εντάξει, δεν είχα περάσει ακριβώς αυτό που είχε περάσει ο Λοΐζου, γιατί νομίζω ότι αυτό που πέρασε ήταν ο χρόνος που χρειάζεται για να διαχειριστεί το μεγάλο το σοκ του καλοκαιριού που είχε μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία να πάει στο εξωτερικό με πολύ μεγάλη προοπτική που είμαι βέβαιος ότι το παιδί θα το ήθελε, ας μην κρυβόμαστε. Οπότε ίσως αυτό να τον έφερε λίγο πίσω, αυτά η ψυχολογική επιρροή τέλος πάντων να έφερε μοιραία και κάποιους τραυματισμούς, να μην πήγε η χρονιά πολύ καλά. Και ίσως τώρα να φάνηκε πιο έτοιμος να ξαναπαναφέρει τον εαυτό του στο ψηλό επίπεδο που ήταν πριν. Θεωρώ ότι ήταν κάτι που τον ορίμασε και ελπίζω να έχει ξανά την ευκαιρία να πάρει μια μεταγραφή στο εξωτερικό του ίδιου επίπεδου και της ίδιας προσφοράς που είχε το καλοκαίρι. Γιατί είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, είναι ένα παιδί που ζει για αυτό που κάνει και που ξέρει και να το ευχαριστιέται, αλλά να δίνει και νομίζω και μέσα στο γήπεδο έτσι και θέαμα, αλλά να μας δίνει και χαρά ότι υπάρχει πολύ ταλέντο στη νέα γενιά. Οφείλουμε να το στηρίξουμε και οφείλουμε νομίζω και στην Ομόνοια να το στηρίξουμε, αλλά και η εθνική ομάδα, και να του δώσουμε ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσει να έχει ανωδική πορεία. Τα πάνω και τα κάτω που είπατε είναι δεδομένα για όλους. Το θέμα είναι πώς τα διαχειρίζεσαι και είναι σημαντικό για τον ίδιο ότι δείχνει να το ξεπέρασε και σε μια περίοδο που η Ομόνοια ίσως να μην ήταν στα καλύτερά της, φαίνεται να τη βγάζει έτσι προς τα έξω, ίσως να τη δυναμώνει. Και είναι προς τιμή και του ίδιου, αλλά και μεγάλη χαρά σίγουρα και για τους παδούς της Ομόνοιας. Νεκτάριε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.